κύριε οικονόμου, παρατήρησα από το πρωί ότι υπάρχει μια σαφής τοποθέτησή σας, αλλά και του Γρηγόρη του Ψαριανού, υπέρ της παραμονής της Δήμαρχης στην κυβέρνηση. Είχατε και έναν καύγα δημόσιο με την Μαρία Τηρεπούση, η οποία σας προσπάθησε να σας επαναφέρει στην τάξη. Τι συμβαίνει επακριβώς, για να μην βγαίνουν και εντυπώσεις? Εντάξει, δεν νομίζω ότι είναι η κατάλληλη και άρεπος για να με επαναφέρει στην τάξη. Εγώ αυτό το οποίο λέω είναι πολύ συγκεκριμένο. Και είναι η άποψή μου, την οποία πάντα με ευθαρσώς και με καθαρότητα την λέω, είτε εντός κόμματος ή εκτός κόμματος. Γιατί όταν είμαστε δημόσια πρόσωπα δεν πάμε να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Ότι πρέπει η δημοκρατική αριστερά να παραμείνει στην κυβέρνηση και να προσπαθήσει να ολοκληρώσει τον κύκλο αυτών των θεμάτων των οποίων έχει ξεκινήσει. Συμμετοχή της κυβέρνησης. Και με νέα συμφωνία επικαιροποιημένη για το πώς πρέπει να αποφασίσουν οι μεταρρυθμίσεις. Η οποία ούτως ή άλλως θα συμβεί αυτή τη φορά μόνο αν τα πράγματα εξελιχθούν όπως φαινόντουσαν τις πρώτες πρωινές ώρες. Θα εξελιχθεί αυτή η επικαιροποίηση μόνο με το Πασό και τη Νέα Δημοκρατία. Αν τα πράγματα εξελιχθούν έτσι. Θα έχουμε τώρα τη συνεδρίαση που θα αποφασίσουμε τι θα κάνουμε. Πώς είστε μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα και στην εκτελεστική γραμματεία που πιστεύετε ότι πρέπει να παραμείνει η Δημάρ? Είναι δεν μια... το γνωρίζω, κύριε Γεωργιάδη, γιατί τώρα θα συνεδριάσουμε. Δεν έχω συνοηθεί με κανέναν συνάδελφο. Δεν θέλω να συνοηθώ με κανέναν. Έχετε γιατί δίκιο. Δεν θέλω να υπάρξει υπόνοια ομαδοποίησεων ή άλλων. Πάρα πολύ σωστά και είστε εξαιρετικά προσεκτικό. Μπράβο, έτσι πρέπει να γίνεται. Διότι καιροί ούμενετή και κυρίω πονηροί. Αλλά από την άλλη πλευρά θέλω να σας πω το εξής. Αυτή η κυβέρνηση θα βασίζεται, ή ούτως ή άλλως μέχρι στιγμής η άλγεβρα αυτό δείχνει, στους 153 βουλευτές της πλειοψηφίας ή στη συνέχεια στους ανεξάρτητους βουλευτές και στην χειρότερη περίπτωση στην ανοχή της Δημάρ. Δεν τις ακούω καθόλου, κύριε Γεωργιάδη. Έλεγα ότι αυτή η κυβέρνηση, η οποία βρίσκεται υπό σχηματισμό με το Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία, αν η Δημάρ τελικά αποχωρήσει, σημαίνει πως θα βασίζεται σε 153 βουλευτές συν με ορισμένους ανεξάρτητους, 157 τους υπολογίζουμε όλους μαζί, συν στην ψήφο ανοχής της Δημάρ. Λέω, ένα τέτοιο σχήμα κατά τη γνώμη σας είναι ιδιώς. Δεν καταλαβαίνω την ψήφο ανοχής. Δεν την καταλαβαίνετε την ψήφο ανοχής. Μάλιστα. Δεν την καταλαβαίνω και δεν την στενίζομαι. Μάλιστα. Νομίζω ότι δεν είναι θέση για ένα πολιτικό κόμμα η ψήφο ανοχής. Αν τα πράγματα εξελιχθούν όπως φαίνονται και η πλειοψηφία μέσα στην δημοκρατική αριστερά είναι αυτή. Ένα κόμμα νομίζω παίρνει θετική ή αρνητική στάση. Μάλιστα. Σε μια κυβέρνηση ή σε μια πορεία. Είναι προφανές, κύριε οικονόμου, ότι είστε πολύ προσεκτικός και δεν θέλετε να εκτεθείτε τώρα πριν τη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας. Ρωτώ, εσείς θα κρατήσετε αυτή τη στάση μέχρι τέλους, έστω και αν η πλειοψηφία αποφασίσει αντίθετα? Εγώ είμαι... Ξέρω ότι δεν είστε μόνος, είναι και ο Γρηγόρης ο Ψαριανός. Είμαι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, είμαι υποχρεωμένος να κινούμε στα πλαίσια του κόμματός μου. Δεν είμαι μοναχικός. Λύκος, μάλιστα. Μάλιστα, το καταλαβαίνω. Είμαι στα πλαίσια του κόμματός μου, αλλά έχω και το δικαίωμα, νομίζω, να λέω την άποψή μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε οικονόμου. Καλή δουλειά. Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε. Λοιπόν, ξεκάθαρα τα πράγματα, ο κύριος Βασίλης Οικονόμου τοποθετείται δημόσια.